πώς υπολογίζουμε το μήκος των περαστών λαστίχων. Φίλοι μου, γεια σας. Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πώς μπορούμε εύκολα και γρήγορα να υπολογίσουμε το μήκος των περαστών λαστίχων σε όπλα ανοιχτής κεφαλής. Έχουμε ένα όπλο 100 με βέργα 6,5 mm και μήκος 1 μέτρο και 40 εκατοστά. Το λάστιχο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 16 mm με συντελεστή όπλησης 3,2. Πάμε να δούμε τι ρόλο παίζει ο συντελεστής όπλησης στην εξίσωση που θα κάνουμε. Ο συντελεστής όπλησης είναι αυτός που προσδιορίζει την επιμήκυνση του λαστίχου. Συντελεστής μεγαλύτερος από 3 χαρακτηρίζει λάστιχα μαλακά, ενώ κάτω από 3 σκληρά ή νευρικά. Πάμε λοιπόν πρώτα να υπολογίσουμε το μήκος όπλησης. Θα πρέπει λοιπόν να μετρήσουμε από το σημείο που θα περάσει το πρώτο περαστό λάστιχο μέχρι το τελευταίο σημείο όπλησης της βέργας. Το τελευταίο καρχαριάκι. Βλέπουμε ότι το μήκος όπλησης είναι 108 cm. Η πράξη λοιπόν που θα κάνουμε για να υπολογίσουμε το μήκος των λαστίχων είναι η ακόλουθη. Διαιρούμε το μήκος όπλησης με το συντελεστή του λαστίχου, πολλαπλασιάζουμε επί 2 και προσθέτουμε 1 cm που είναι τα σημεία που δένονται τα λάστιχα και κατά την ώρα της όπλησης βρίσκονται σε αδράνεια. Το ολικό μήκος λοιπόν του λαστίχου μας θα πρέπει να είναι 68,5 cm. Η ίδια διαδικασία γίνεται και για το δεύτερο λάστιχο, δηλαδή το σημείο που περνά το δεύτερο περαστό μέχρι το δεύτερο καρχαριάκι. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι βολές που γίνονται από λάστιχα που έχουν το ίδιο μήκος είναι πιο αποτελεσματικές. Θα με ενδιέφερε να ακούσω και τα δικά σας σχόλια. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που υπολογίζουμε το μήκος των περαστών λαστίχων. Αν βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο, κάντε μας like, εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε με περισσότερα βίντεο.